ο οποίος φαλιτήθη το 1946, δεν μπορούσε πλέον να μείνει, παρόλο που παρεξηγήθηκε ο άνθρωπος, διότι, προσέξτε, ορισμένοι δεν μπορούν να καταλάβουν τη διπλωματία του Θανασίου και την παρεξηγού. Πρέπει να μείνεις, να ζήσεις για να καταλάβεις τι εστί διπλωματία Θανασίου. Ο άνθρωπος αυτός, πιεζόμενος και τον στάθμινο του Ιταλή, έλεγε, μάλιστα, εφόσον το Πατριαρχείο και εφόσον υπάρχουν δικλείδες να γίνει το αυτοκέντρο. Αλλά ήξερε ότι το Πατριαρχείο δεν θα έρθει. Λοιπόν, εδώ ο Αθηνών, ο μετέπειτα αρχιεπίσκοπος Αθηνών, Χρήσανθος Φιλιππίδης, ο Πετροπολίτης, ήταν αντιπρόσωπος του Πατριαρχείου στην Αθήνα. Διεξήγαγε με υπομονή ή όβιο με τους Αρμανούς 11 χρόνια διαπραγματεύσεις και τελικά, χάρη στον άνθρωπο αυτό, εξασφαλίστηκε η θρησκευτική ελευθερία. Βέβαια, δεν λέω, μετά είναι το αθεϊστικό καθεστώς, το ωραίο καθεστώς του Ελευθερία Κόντσα, που έκλεισε στις εκκλησίες κτλ. Αλλά μέχρι το 1937 που παρεχωρήθηκε το αυτοκέφαλο στην Εκκλησία της Αλβανίας, ο άνθρωπος αυτός προσπάθησε να κατοχυρώσει και να εξασφαλίσει τα δικαιώματα των ομογενών μας που επαναλαμβάνω δυστυχώς διώκονται ξανά από τους Αλβανούς σήμερα. Ετούτος εδώ είναι ο Λέρ Καλύμνου και Αστιβαλέας Απόστολος Καπακόπουλος, τον οποίο αναγκανάκτηκαν οι Καλύμνοι. Δεν τον έκανα. Και οι Ιτάλικος, με εντολή του Πατριαρχείου, πρώτη Απριλίου του 1937, προσαρτάται στη Μητρόπολη της Κόπρας ορεινά. Έγιναν γεγονότα, όχι αστεία. Εδώ μιλάμε υπερκρίστιος και πατρίδος πια. Διότι όταν σε πιέζει ο άλλος, το έζησα στο πετσί μου και σας το λέω, και ο Θεός να μην σας αξιώσει ποτέ, το λέω και στα παιδιά μου, από τούρκο, από τουρκική σκλαβιά. Ένα μόνο θα σας πω. Όταν το 1963 άρχισαν να διώξεις πάλι τον Πομπρόν, και το λέω με πίκρα, το λέω με παράπονο, και θα το λέω μέχρι την τελευταία πνοή της ζωής μου. Δεν έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν οι δικοί μας εδώ. Και προφανώς η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση που έπρεπε να τρίξει τον όντιο στον Τούρκο, να διαλύει οικογένειες, να κλείνουν σχολεία, να φέρουν οι άνθρωποι, να κλαίνε με μία σακούλα στα χέρια το Πομπρόν. Και δεν το προβάλλουν οι δικοί μας από τα μέσα τα τηλεοπτικά. Θαυμάζω όταν πήγα στο Ισραήλ, συνοδεύοντας σχολείο μορφωτική αντιγραφή του Ισραηλίτες και είναι προς τη μύτη τους και τους βγάζουν το καπέλο, έχουν προβάλλει σε όλο τον κόσμο το ολοκαύτωμα των Εβραίων. Το ολοκαύτωμα των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και το Πομπρόν που έγινε εναντίον των Ελλήνων στα καλύτερα Σεπτεμβριανά 5 και 6 Σεπτεμβρίου του 1955 και κατόπιν από το 1963 και εντεύθεν που άρχισε και έδωσαν, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν έμειναν πλέον Έλληνες στην πόλη. Τελείωσε. Άλλο οι πόλεις. Εδώ είναι ο πατριάρχης του Βενιαμίν, ο Αβρόδο, ο οποίος κράτησε και αυτός πάρα πολύ καλή θέση και είπε όχι κύριε, με αυτούς τους όρους που θέλουμε εμείς. Και ήξερε πέρα, δεν πρόκειται να γίνει. Εδώ είναι ο Φώτιος, ο Πατριάρχης, ο Φώτιος ο δεύτερος, αντάξιος του Ιερού Φωτίου, ιδρυτού της σχολής μας. Και τούτους εδώ είναι ο Πατριάρχης, ο μετέπειτα Πατριάρχης της Μάξιμος ο Πέμπτος. Και θα σας πω το εξής, που δεν το ξέρετε. Ο άνθρωπος αυτός αδικήθηκε και δυστυχώς αδικήθηκε από τους δικούς μας εδώ. Παρεξηγήθηκε ότι ήταν, λέει, αριστερών φρονημάτων. Κάθε άλλο παρά αριστερών φρονημάτων. Και αυτό, επειδή δεν έπιασε, τον έπαιρνε τρελό ότι είχε ψυχολογικό πρόβλημα και του πήρε την παραίτηση βιαίως
18 Οκτωβρίου του 1948, αξέχαστη ημερομηνία. Το 1963-64, όταν ήρθε η κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου, πρέσβης της Ελλάδος στην Άγκυρα ήταν ο Αλέξανδρος Σπουρδαίος, ένας σπουδαίος Κωνσταντινοπολίτης, γιατρός, χειρούργος. Τον έστειλε η κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου, γιατί πρέπει να λέμε και το ένα και το άλλο και το άλλο, να είμαστε ειλικρινείς. Εξεπλέγει ο πρέσβης. Πού οφείλω την ποινή, κύριε πρέσβη, πώς έτσι με θυμηθήκατε. Στην απέναντι πλευρά, για τις μικρασιατικές αυτής έρχεται. Και συγκεκριμένα αύριο που γιορτάζουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, σε πατριώτη δεν ξέρω αν έχετε πάει στην περιοχή των Καραμισίων, εκεί που σταμάτησε ο Άγιος Ιωάννης και κατά την πρώτη του εξορία. Λοιπόν, λέει Παναγιώτατε, έχω αντολή από την κυβέρνηση Γεωργίου